Είναι ευχάριστα δυστυχώς τα νέα από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης των Υπουργείων Οικονομικών Κύπρου-Ρωσίας. Ο τομέας των υπηρεσιών παρακολουθεί βεβαίως με αγωνία τα τεκτενόμενα υπό το φόβο ενός πλήγματος που θα προκαλέσει η φυγή ρωσικών εταιριών από την Κύπρο, αλλά και η μη προσέλκυση νέων εταιριών από τη χώρα. Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, πάντως, οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήταν αμετακίνητοι, έτσι μας περιγράφεται η στάση τους, και δεν συζητούσαν αλλαγές στο αίτημά τους για διαφοροποίηση της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, το οποίο προνοεί την αύξηση του φόρου παρακράτησης σε μερίσματα και τόκους στο 15%, στο 5% είναι σήμερα. Παρά τα αυτά, η παρέμβαση στη συζήτηση προσώπου από τα υψηλά δώματα του Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται να έχει δώσει μια παράταση στην αγωνία, καθώς αφήνει κάποια περιθώρια μιας νέας διαπραγμάτευσης για μετριασμό στο μέτρο του δυνατού των επιπτώσεων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δίδεται ένα κάποιο περιθώριο στο Υπουργείο Οικονομικών να θέσει ξανά ενώπιον των ρωσικών αρχών προτάσεις για τους τομείς που επιθυμεί να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση του 15% και άρα να παραμείνει ο συντελεστής ως έχει σήμερα. Ναι. Αυτές οι προτάσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης από εβδομάδα. Και υπό αυτές τις συνθήκες και με την κυπριακή πλευρά να κρατεί βεβαίως μικρό καλάθι, τρέχουν τα εξής. Έχει αρχίσει η διαδικασία ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε διαμόρφωσης των προτάσεων της Κύπρου, οι οποίες θα κατατεθούν εκ νέου στο Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών και στόχος είναι ακριβώς να μην ισχύσει η φορολόγηση του 15% σε μερίσματα και τόκους οριζόντια, αλλά να υπάρξουν τομείς που θα εξαιρεθούν. Βεβαίως, Νέστορα, μας έλεγες και στο πρόσφατο παρελθόν ότι έχει σημασία ανάλογα αιτήματα για αύξηση αυτών των φορολογιών να προωθηθούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι, να μην υπάρχει δηλαδή μεταχείριση δύο και τριών ταχυτήτων. Σωστά. Αυτή ήταν και η διαβεβαίωση άλλωστε που φέρεται να είχε δώσει τόσο η Ρωσική Πρεσβεία στην Κύπρο, όσο και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στον Κύπριο ομόλογό του σε δύο τηλεφωνικές τους επικοινωνίες στο πρόσφατο παρελθόν, εντός αυτού του έτους, στις αρχές του έτους. Ναι. Μέχρι σήμερα ανάλογα αιτήματα έχουν αποσταλεί σε Μάλτα και Λουξεμβούργο. Για λόγους ανταγωνιστικότητας, η Κύπρος ακριβώς επιθυμεί να λάβουν ανάλογο αίτημα τουλάχιστον Ελβετία και Ολλανδία, κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν προτίθεται για την ώρα τουλάχιστον με τα δεδομένα της στιγμής να πράξει η Ρωσική Ομοσπονδία. Άρα είναι σαν να κάνει και δώρο συγκεκριμένες εταιρείες σε αυτές τις χώρες, έτσι. Λίγο πολύ ναι, εφόσον ολοκληρώσουν και τις εργασίες τους στο νησί, δεν θα έχουν και λόγο ύπαρξης εδώ. Θα πρέπει να φύγουν λόγω κόστους. Θα πάνε εκεί που θα μείνουν με πιο ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές. Τώρα, να σημειώσουμε τέλος ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η του Γενάρη του νέου χρόνου, Χρυσά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαμένος φαίνεται να είναι ο Ιούλιος για την τουριστική βιομηχανία. Οι ελπίδες